Έως και τις 10 Ιουνίου θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό της Καβάλας η έκθεση φωτογραφίας του σεμιναρίου του Φωτογραφικού Ομίλου Καβάλας που γιορτάζει ταυτόχρονα 30 χρόνια δραστηριότητα στο χώρο της εικόνας. Πρόκειται για το 23ο σεμινάριο φωτογραφίας του Φωτογραφικού Ομίλου με τις συμμετοχές των μαθητών να φτάνουν τις 18 εκθέτοντας από 6 φωτογραφίες ο καθένας. Μια λιώτικη ματιά στην καθημερινότητα, μια εναλλακτική προσέγγιση στο περιβάλλον που ζούμε και κινούμαστε καθημερινά, αποτελεί η προσπάθεια αυτών των παιδιών που μέσα από την εικόνα μεταφέρουν τα δικά τους μηνύματα και οδηγούν τη φαντασία σε ανεξερεύνητες αντραπούς. Οι Κώστας Καρακατσάνης, Γιώργος Χάσπαρης, Θεόκλητος Δαγκλής, Τάσος Ζωίδης, Βαγγέλης Φέρελης, Αλέξανδρος Μανούσος και Μάκης Μακρής μετέδωσαν τη γνώση και την τεχνογνωσία στους μαθητές του σεμιναρίου. Η έκθεση στεγάζεται στο δεύτερο όροφο του Εμπορικού Κέντρου Καβάλας και είναι καθημερινά ανοιχτή από τις 10.30 έως και τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 10 το βράδυ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα έσοδα από τις φωτογραφίες αλλά και το λεύκομα για τα 30 χρόνια του Φωτογραφικού Ομίλου θα διατεθούν στο Σύλλογο για το Παιδί και την Οικογένεια Πνοή. Είναι η έκθεση του 23ου Σεμιναρίου του Φωτογραφικού Ομίλου Καβάλας. Ξεκίνησε, άνοιξε την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή 1 του μηνός. Θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 10 Ιουνίου. Είναι ανοιχτή κάθε μέρα, πρωί-απόγευμα. Βρισκόμαστε στο δεύτερο όροφο του εμπορικού κέντρου, στο κέντρο της Καβάλας. Οι φωτογραφίες είναι από όλα τα παιδιά που πήρανε μέρος στο σεμινάριο που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2011 και τελειώνει με αυτή την έκθεση τώρα τον Ιούνιο του 2012.